Γιατί όσο και να θέλει, σας το είπα και την Παρασκευή, να αποφύγει κανείς να σχολιάσει αυτά που λέγονται ή, για να το πω καλύτερα, ξεστομίζονται στις καθημερινές τακτικές ενημερώσεις ή, για να το πω ακόμη καλύτερα, ανημερώσεις, σίγουρα δεν μπορεί να μην βγει από τα ρούχα του και να μην μπει τελικά στον πειρασμό να το κάνει, παρόλο που, όπως σας εξήγησα, αυτό μπορεί να σας προκαλέσει και ανήκει στο βλάβη στη σωματική σας υγεία. Κανένα εγκεφαλικό, κανένα έμφραγμα, αλλά κυρίως την ψυχική υγεία. Δεν τους προλαβαίνεις κιόλας. Πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, ανημερώνουν. Είναι αλήθεια ότι το θράσος των πρωταγωνιστών και των διαχειριστών έχει ξεπεράσει κάθε όριο ανοχής, αντοχής και υπομονής του μέσου τηλεθεατή, ακροατή και αναγνώστη. Άσχετα αν δεν μπορεί να το εκφράσει, γιατί αν το εκφράσει, στην καλύτερη περίπτωση μικρότερη ζημιά μπορεί να υποστεί, όπως σας εξηγούσα, το οικιακό του περιβάλλον είναι κανένα σπασμένο υπολογιστή, καμιά σκισμένη εφημερίδα, καμιά σπασμένη τηλεόραση. Το θέαμα είναι αποκρουστικό και εξόχως προσβλητικό, γιατί έχουν αρχίσει και προσβάλλουν ευθέως την νοημοσύνη μας. Και φυσικά το ζήτημα δεν είναι να διαπιστώσει κανείς αν το επίπεδο εκείνων προσβάλλουν την νοημοσύνη σου είναι αντίστοιχο ή ακόμη χειρότερο από το επίπεδο της προσβολής που επιχειρούν απέναντί μας. Αυτό δεν έχει τόση σημασία. Άλλωστε, αυτοί που το επιχειρούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχουν ήδη κάνει την επιλογή τους ως προς αυτό. Το αν δηλαδή υποδίονται το ρόλο τους ή ταυτίζονται απόλυτα με αυτόν, συμπεριφερόμενοι κατά αυτόν τον τρόπο ως εκ του φυσικού τους. Στο κάτω-κάτω, αυτό είναι δικό τους θέμα και εμάς δεν μας αφορά. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι η χειραγώγηση που επιχειρείται συνοδεύεται και από μια προκλητική προσβολή της νοημοσύνης και της αξιοπρέπειάς μας. Την ίδια στιγμή που η όλη διαδικασία μας οδηγεί μέσα από μια αναστροφή της λογικής, ανάσχεσης έως και παράλυσης του ίδιου του μηχανισμού της σκέψης. Σε πολύ επικίνδυνους ατραπούς, δημιουργώντας τη συνείδηση μιας αγέλης, η οποία μέσω της ανοησίας ματέως αναζητεί την ανοσία της. Τι μας είπε ο κύριος Μαγιορκίνης την Παρασκευή που το φύλαγε για το τέλος της συνεδρίας? Η όλη λογική, είπε από εδώ και στο εξής, είναι ότι οι εμβολιασμένοι θα χαίρονται όλο και περισσότερο την άνεσή τους, δηλαδή σε οποιασδήποτε δραστηριότητες θα απελευθερωθούν και απελευθερώνονται. Και αυτό εν μέσω πανδημίας, με τη διασπορά να είναι τούμπανο, που λέγε και το πρώην αφεντικό του ΕΟΔΗ. Τι να γίνεται αυτό το παιδί, ρε παιδί μου, έχω μια απορία. Και συνέχισε ο κύριος Μαγιορκίνης. Για να βοηθήσουμε και τους ανθρώπους που επηρεάζονται από τη διασπορά, κυρίως οι ανεμβολίαστοι επηρεάζονται από τη διασπορά, όχι οι εμβολιασμένοι. Επιμένω ότι ακόμη δεν έμαθε, ως φαίνεται, πώς λειτουργεί η πανδημία, ή μπορεί να έμαθε αλλά να θέλει να ξεμάθουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι. Δηλαδή, ακόμη και αν το εμβόλιο δεν εμποδίζει τη μετάδοση και συνεπώς ακόμη και αν οι εμβολιασμένοι μπορεί να νοσήσουν και μπορούν να μεταδώσουν, για τον κύριο Μαγιορκίνη οι εμβολιασμένοι δεν επηρεάζονται από τη διασπορά. Επομένως, με την ατάκα «έρονται όλο και περισσότερο την άνεσή τους», χαίρονται όλο και περισσότερο την άνεσή τους, και με το να απελευθερωθούν και απελευθερώνονται, βοηθούν τους ανθρώπους που επηρεάζονται από τη διασπορά. Δηλαδή, ποιους, κατά τον κύριο Μαγιορκίνη, τους ανεμβολίαστους. Γιατί κυρίως οι ανεμβολίαστοι επηρεάζονται από τη διασπορά, όχι οι εμβολιασμένοι. Αυτό λοιπόν θα πει κοινωνική προσφορά, κοινωνικό έργο. Εάν αυτό δεν είναι ανοσία της αγέλης, τότε τι είναι? Κι όμως μπορεί να είναι ανοησία. Αλλά ας προχωρήσουμε και στα άλλα στοιχεία σήμερα που στηρίζουν αυτή τη στρατηγική της ανοσίας, όπως μερικά από αυτά που ακούσαμε στο τρίμερο. Πρώτον, η μεγάλη διασπορά της λίμωξης σε όλη την επικράτεια από ένα στέλεχος ιδιαίτερα μεταδοτικό και ο μεγάλος αριθμός των ενεργών κρουσμάτων δεν επιτρέπει την πιο γρήγορη αποκλιμάκωση του πανδημικού κύματος, ιδιαίτερα τώρα που είμαστε στη μέση του χειμώνα και οι περισσότερες δραστηριότητές μας εξελίσσονται σε κλειστούς χώρους. Αυτό είπαν. Παρόλα αυτά, η Επιτροπή προτείνει τη χαλάρωση των μέτρων. Ή μάλλον, για να το πούμε καλύτερα, συμφωνεί με την επιθυμία του πολιτικού τμήματος της διαχείρισης που επιμένει στη χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων, αν είναι δυνατόν και για τα καρναβάλια, που είχαν επιβληθεί χωρίς παράλληλη εφαρμογή μέτρων δημόσιας υγείας και ενδίδοντας πιέσεις συνέλαβε την έμπνευση όπως την εξέφρασε η αγαπητή κυρία Βάνα Παπαευαγγέλου. Τι είπε? Μην ξεχνάτε ότι δεν είμαστε έξω από την κοινωνία. Ζούμε εδώ, ανάμεσά σας και κατανοούμε την κόπωση όλων.
Σαν να μας λέει δηλαδή, μην ξεχνάτε, σας θεωρούμε ηλίθιους. Δεύτερον, είπαν, η διάμεση ηλικία των νέων κρουσμάτων είναι τα 34 έτη, με το 1 τρίτο των κρουσμάτων σταθερά να αφορά σε παιδιά ηλικίες μικρότερης των 17 ετών. Προσέξτε αυτό όσον αφορά το ποσοστό των παιδιών, είναι καινούριο ρεκόρ. Και δεν θα το είχαμε πετύχει εάν δεν είχαμε ανοίξει τα σχολεία. Το κυριότερο, δεν θα ξέραμε ότι το πετύχαμε εάν δεν είχαμε καθιερώσει τα self-test. Όσο για τη διάμεση ηλικία των νέων κρουσμάτων που είναι τα 34 έτη, θα πρέπει να δει κανείς τον αντίκτυπο στους διασωληνωμένους και τους θανάτους. Όσο και αν οι θάνατοι είναι πιο συχνοί σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, από τη στιγμή που ο μέσος όρος των κρουσμάτων είναι σε τόσο μικρή ηλικία και τα κρούσματα είναι αρκετά, με το συνεχή και σταθερό ρυθμό εισαγωγών, νοσηλευόμενων και διασωληνωμένων από μια δεξαμενή που γεμίζει με άτομα μικρής ηλικίας, δεν μπορεί παρά να αποτυπωθεί αργά ή γρήγορα σε σημαντικό βαθμό και στους περίφημους σκληρούς δείκτες. Αυτό όμως φαίνεται ότι δεν τους ανησυχεί και κανείς δεν το αναφέρει. Περιμένουν ίσως να το διαβάσουν αποτυπωμένο στην επόμενη μελέτη των κυρίων Τσιόδρα και Λίτρα. Τρίτον, μας είπαν, η θετικότητα παρέμεινε σταθερή σε υψηλά επίπεδα και έτσι ο μέσος όρος θετικότητας για τις τελευταίες 7 ημέρες είναι στο 5,9% στους εργαστηριακούς ελέγχους, στο 11,4% στις μαζικές ανοιχτές δειγματοληψίες, τις στοχευμένες αυτές δειγματοληψίες του ΕΟΔΗ, ενώ η θετικότητα των αυτοδιαγνωστικών ελέγχων είναι στο 1,4%. Εδώ πρέπει να το πω, επιτέλους καταλάβατε ότι πρέπει να δίνετε στοιχεία από διαφορετικές εισρωές, από διαφορετικά είδη τεστ και ούτω καθεξής. Ωστόσο, πάλι την πατήσατε. Όπως και άλλες φορές που όταν πάτε να διορθώσετε ένα λάθος, κάνετε ένα άλλο και έτσι κάνετε τα πράγματα ακόμη χειρότερα. Ακούστε λοιπόν. Καταρχήν, η προέλευση των τεστ από τα οποία φιλοδοξείτε να βγάλετε συμπεράσματα είναι πολύ διαφορετική και δεύτερον, το είδος των τεστ είναι διαφορετικό. Συνεχίζεται λοιπόν την ίδια ιστορία όπως παλιά που αθρίζατε συλλήβδιν όλα τα τεστ. Φαίνεται σας έχει μείνει από τότε. Στο μεταξύ, μόνοι σας ομολογείτε ότι μόνο στην πρώτη περίπτωση, δηλαδή θετικότητας του 5,9%, πρόκειται για PCR τεστ, μιας και χαρακτηρίζετε τους ελέγχους αυτούς ως εργαστηριακούς και τους διαχωρίζετε από τους υπόλοιπους. Επομένως, έχετε τρεις διαφορετικές κατηγορίες όσον αφορά τα τεστ. Δηλαδή, πρώτον τα μοριακά, δεύτερον τα rapid και τρίτον self-test, συσκευές που λέει και ο κύριος Μαγιορκίνης αυτοδιάγνωσης. Αντίστοιχα, έχετε και τρεις διαφορετικούς πληθυσμούς που εξετάζετε ανάλογα σε ποιους έγιναν τα τεστ. Πρώτον, στα νοσοκομεία ως επιτοπλίστων και στις δομές πρωτοβάθμιας, διαγνωστικά κέντρα και ενδεχομένως τα τεστ επιβεβαίωσης μετά από θετικά rapid. Και όλα αυτά, εφόσον βέβαια δεχτούμε ότι όλα αυτά καταγράφονται όπως πρέπει σε νέα πλατφόρμα, σε πραγματικό χρόνο, γεγονός που δεν είναι καθόλου βέβαιο. Δεύτερον, έχετε στην κοινότητα, χωρίς βέβαια να προσδιορίζετε περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Για να στο κάνουμε πιο λιανά, είναι στοχευμένα, δειγματοληπτικά, σε τυχαίο πληθυσμό, σε δομές κλειστές ή ανοιχτές, από ιχνηλάτηση, από μεμονωμένες ανιχνεύσεις, για παράδειγμα από άτομα που καταγράφονται επειδή έκαναν κάποιο τεστ σε φαρμακείο και διάφορα άλλα. Και τρίτη κατηγορία, σε από μεμονωμένα άτομα, ο καθένας ξεχωριστά στο σπίτι του για διάφορους λόγους. Επειδή είχε συμπτώματα, επειδή έπρεπε να πάει στο σχολείο, επειδή έπρεπε να πάει στην εργασία του, επειδή έπρεπε να πάει στο θέατρο ή όπου αλλού, επειδή έπρεπε να επαναλάβει το τεστ για να δει αν πρέπει να σταματήσει την καραντίνα ή την απομόνωση κλπ. Όπως αντιλαμβάνεστε, ανάλογα με την περίπτωση, ο δείκτης θετικότητας θα είναι διαφορετικός και λόγω διαφορετικού είδους τεστ, δηλαδή διαφορετικής επεξεργασίας των δειγμάτων, αλλά και λόγω διαφορετικής προέλευσης των δειγμάτων. Δηλαδή, ακόμη και σε μια υποθετικά δεδομένη επιδημιολογική εικόνα, πράγμα δύσκολο επειδή η πανδημία είναι συνεχώς εξελισσόμενη και μάλιστα δεν ακολουθεί γραμμική πορεία, γεγονός που υποδηλώνει ότι η υποθετική αυτή περίπτωση στην πράξη ουδέποτε προέκυψε στη χώρα μας, απλά τη χρησιμοποιούμε ως υπόθεση εργασίας, τα μοριακά τεστ που έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία είναι λογικό να ανιχνεύουν περισσότερα θετικά άτομα. Στην περίπτωση των rapid, η μικρότερη αξιοπιστία τους οδηγεί σε μικρότερο αριθμό θετικών αποτελεσμάτων. Και ας μην μιλήσουμε φυσικά για τα self-test. Στο τέλος, καταλήξαμε να έχει ο καθένας από εμάς την αρνητική εμπειρία του να βγαίνει αρνητικός από το τεστ,
να νομίζει ότι είναι ασφαλής και να διαπιστώνει μετά από μέρες ότι περνάει ή πέρασε COVID, ανάλογα εάν την πέρασε ως συμπτωματικός ή ασυμπτωματικός, αφού πρώτα σκόρπισε τον ιό παντού, εκεί που είχε πάει σε όποιον είχε συναστραφεί. Αυτό το λέω για να μην ξεχνιόμαστε τι είναι η αλυσίδα της διασποράς, η οποία δεν σπάει. Τώρα όσον αφορά το άλλο στοιχείο που διαφοροποιεί το δείκτη θετικότητας, που είναι ο αριθμός των τεστ. Τι να κάνω, θα ξαναπιάσουμε την αλφαβήτα. Όσο περισσότερα τεστ γίνονται με οποιοδήποτε είδος τεστ, σε οποιαδήποτε κατηγορία πληθυσμού, ο δείκτης θετικότητας επηρεάζεται από τον αριθμό των τεστ. Δηλαδή, μπορεί να έχει κανείς διαφορετικό αποτέλεσμα ανάλογα με το αν αυξάνεται ή μειώνεται ο παρανομαστής. Πάμε τώρα και στον άλλο παράγοντα, τον πληθυσμιακό. Περισσότερες πιθανότητες υπάρχουν στο να έχεις περισσότερους θετικούς ένας πληθυσμός που εξετάζεται στα νοσοκομεία και στις δομές υγείας, που προσέρχεται με συμπτώματα ή που νοσεί ήδη, μιας και νοσηλεύεται, ιδιαίτερα όταν αυτός ο πληθυσμός εξετάζεται με την πλέον ευαίσθητη διαγνωστική μέθοδο. Από αυτό λοιπόν δεν μπορεί να βγάλει κανείς συμπέρασμα για την πραγματική διασπορά στην κοινότητα. Το ίδιο δεν μπορεί να πει κανείς για τη δεύτερη κατηγορία, όπου θα έπρεπε να γίνονται τα διαφορετικά τέστινγκ όπως μόλις αναφέραμε, τα οποία όμως ουδέποτε έγιναν συστηματικά και με το σωστό τρόπο. Σε αυτή την κατηγορία που κάνατε περισσότερα τεστ και μάλιστα κατά αποκλειστικότητα με rapid, ο δείκτης θετικότητας θα είναι εκ των πραγμάτων διαφορετικός από την προηγούμενη κατηγορία. Ωστόσο, σε αυτόν θα έπρεπε να δοθεί η μεγαλύτερη βαρύτητα και να γίνονται οι διαγνωστικοί έλεγχοι με τον ενδεικνυόμενο τρόπο και με την κατάλληλη μέθοδο. Αυτός ο δείκτης είναι ενδεικτικός για τη διασπορά στην κοινότητα και πάλι όμως ανάλογα με ποια πληθυσμιακή ομάδα και με ποιο τρόπο εξετάζεται. Κοινώς το τέστινγκ δεν είναι «άντε πάμε». Αυτό όμως είναι κάτι που δεν κάνατε, γι' αυτό και δεν γνωρίζετε ποτέ την έκταση της διασποράς, δεν καταφέρατε ποτέ να κάνετε σωστή εκτίμηση κινδύνου, δεν καταφέρατε ποτέ να σπάσετε τις αλυσίδες μετάδοσης, δεν καταφέρατε ποτέ να προβλέψετε, αλλά καταφέρατε να κάνετε μόνο λάθη, τα οποία πλήρωσαν άλλοι, είτε με τη ζωή τους, είτε με την ταλαιπωρία τους. Βέβαια, αυτό δεν ενδιαφέρει καθόλου τους Μαγιορκίνηδες, οι οποίοι δηλώνουν ότι σε αυτή τη φάση δεν μας ενδιαφέρει η διασπορά. Και πέρασε έτσι. Εμείς συμπληρώνουμε, σε καμία φάση δεν σας ενδιαφέρει. Και επειδή δεν ξέρατε τη σημασία της, αλλά και επειδή ξέρετε ότι ακόμη και αν την ξέρατε, δεν ξέρατε πώς να την αντιμετωπίσετε. Βέβαια, αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα αναφερθούμε καν στην κατηγορία των self, γιατί αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί testing και μάλιστα για να δείξει το δείκτη θετικότητας από κάθε άποψη. Το είδος των test, την πληθυσμιακή ομάδα και ούτω καθεξής. Εσείς όμως αναδείξατε τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο σε testing, προκειμένου να απαλλαγείτε από την ευθύνη του εκτεταμένου μαζικού testing στην κοινότητα, μια ευθύνη που ουδέποτε πήρατε. Απλά, με το κολπάκι αυτό που ας θυμηθούμε πήγατε να ξεγελάσετε και τον ECDC, βρήκατε την ευκαιρία να προσποιηθείτε ότι κάνετε διαγνωστικούς ελέγχους στην κοινότητα, χωρίς να δώσετε ούτε καν μια δικαιολογία για το παρακάτω ερώτημα. Καλά, αφού παραδέχεστε ότι τα μαζικά τεστ στην κοινότητα είναι αυτά που δίνουν την επιδημιολογική εικόνα και βοηθούν στο να περιοριστεί η διασπορά, γιατί το κάνετε με λάθος τρόπο, αλλά κυρίως ένα χρόνο αργότερα, ενώ έπρεπε να τα κάνετε από την πρώτη μέρα με το σωστό τρόπο? Σε όλη αυτή την ανάλυση που σας προσφέρουμε δωρεάν, κύριοι διαχειριστές, δεν θίγουμε καν το ζήτημα της χαμένης ιχνηλάτησης από την οποία χάθηκε τόσος κόσμος. Τέλος, ας μιλήσουμε επίσης και για ένα άλλο βασικό θέμα, τον αριθμό των τεστ. Ακόμη και αν δεχτούμε ότι αυτά που παρουσιάζεται ως τεστ, πρώτον, όντως έγιναν, δεύτερον, ότι είχαν έστω και κάποια μικρή πιθανότητα να δώσουν μια εικόνα. Τώρα το τι εικόνα θα ήταν αυτή, ας μην το ξανασυζητήσουμε, γιατί ο αριθμός των τεστ που γίνονταν κάθε μέρα ήταν τόσο διαφορετικός που αν προσπαθήσει κανείς να το παραστήσει σε διάγραμμα θα μοιάζει με σκατζόχυρο. Είναι δυνατόν να μιλάτε για αξιοπιστία δεδομένων μετά από αυτά? Το χειρότερο βέβαια είναι ότι φαίνεται ότι δεν έχετε επίγνωση, γιατί έρχεστε και παρουσιάζετε χωρίς να κοκκινίζετε αυτόν τον τρόπο καταγραφής των δεδομένων σας, χωρίς να αντιλαμβάνεστε πόσο εκτίθεστε. Με το τουρλουμπούκι αυτό, κύριοι, δεν βγαίνει κανένα συμπέρασμα για την επιδημιολογική εικόνα. Το μόνο που καταφέρνετε είναι να πείσετε τους αδαείς και να προσφέρετε υλικό για παραπληροφόρηση στους πιστούς σας αναμεταδότες, για να πείσουν τον κόσμο ότι καλά κάνετε και χαλαρώνετε τα μέτρα, καλά κάνετε και ανοίγετε. Τι ανοίγετε, ξέρετε? Τις κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες?
Έτσι νομίζετε? Φοβούμαι ότι ανοίγεται τον ασκό του αιώλου. Πάμε παρακάτω. Μας είπατε. Συνολικά λοιπόν το ποσοστό θετικότητας επικράτειας από όλους τους εργαστηριακούς ελέγχους που γίνονται είναι στο 2,4%. Όμως θετικότητα πάνω από 4%, που ξέρετε για μας είναι ένα όριο, καταγράφεται στην Κρήτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής, στη Βιωτία, στην Εύβοια, στη Θράκη, καθώς και σε αρκετά νησιά. Αυτό δεν είπατε? Εκτός από το τουρλουμπούκι που υπολογίσατε το δίκτυο και εκτός το ότι υπολογίσατε σιλίβδιν, τέσσερις ροές και ένας Θεός ξέρει μόνον τι δεν βάλατε στη σούπα, έρχεστε τώρα και τους προσθέτετε για να βγάλετε μεσόωρο. Ξέρετε τι κάνετε? Ούτε το μέσο όρο της άγνοιάς σας δεν μπορείτε να βγάλετε κατά αυτόν τον τρόπο. Τέταρτον, είπατε. Βλέπουμε λοιπόν ότι το πανδημικό κύμα της Όμικρον παραμένει σταθερά υψηλό, με πολλούς συνανθρώπους μας να κολλάνε καθημερινά και περίπου το 1,5% του πληθυσμού της χώρας να νοσεί σήμερα να αποτελεί ενεργό κρούσμα. Ευτυχώς δηλαδή που παραδεχτήκατε, έστω και εκ παραδρομής, ότι αυτός που είναι θετικός, εμβολιασμένος ή όχι, ακόμη και ασυμπτωματικός, μπορεί να μεταδώσει. Αλλιώς πώς? Τι θα πει είναι ενεργός? Τι μας είχατε πει όμως την προηγούμενη εβδομάδα? Να θυμίσω. Ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων παραμένει σταθερά υψηλός και υπολογίζεται περίπου σε 140.000 άτομα σήμερα. Ο κυλιόμενος μέσος του 7 ημέρου υπολογίζεται γύρω στις 19.000 νέα κρούσματα την ημέρα. Για δείτε λοιπόν. Ας πούμε ότι ξεκινήσαμε από 0 κρούσματα την περασμένη εβδομάδα. Τότε 19.000 επί 7, 133.000. Η χώρα έχει πληθυσμό 11 εκατομμύρια. Επομένως, αυτό μας δίνει ποσοστό 1,2%, άντε βάλε κάτι παραπάνω και κάντο 1,5%. Σαν το χασάμπι που λέει, είναι ένα 200 να τα αφήσω. Ακόμη και έτσι, να επιχειρείτε να το υπολογίσετε, ξεχνάτε ότι δεν ξεκινάμε από 0 κρούσματα, αλλά υπάρχουν άτομα που δεν έκλεισαν ακόμη την περίοδο νόσησης. Και ότι η δεξαμενή των ενεργών κρουσμάτων είναι τούμπανο. Το ξεχάσατε? Ακόμη και μπακαλίστηκα να το υπολογίσετε, όπως άλλωστε το κάνετε, είναι τουλάχιστον το διπλάσιο. Πέμπτον, είπατε. Ο αριθμός των νοσηλευμένων λόγω COVID, τόσο σε απλές κλίνες όσο και στις ΜΕΘ, παρεμένει σταθερός στους 3.500 ασθενείς και ο μέσος κυλιόμενος του 7 ημέρου για νέες εισαγωγές εκτιμάται στις 452 εισαγωγές αναμέρα. Τότε από πού προκύφτει αυτό που θα ακουστεί αργότερα? Συνεπώς, όπως λέτε, τα μέχρι τώρα δεδομένα στην Ελλάδα συνηγορούν υπέρ μιας ταχείας αποκλιμάκωσης. Από πού βγαίνει αυτό το συμπέρασμα? Αλήθεια, με τέτοια δεδομένα, τα δικά σας δεδομένα, γιατί ανοίγετε? Για να πείτε μετά ότι ευνηδιαστήκατε ή ότι δεν φταίτε εσείς, αλλά ότι ήρθε άλλη καινούργια παραλλαγή προτού καν εμφανιστεί παγκοσμίως? Έκτον, ο αριθμός των συνανθρώπων μας που χάνονται καθημερινά παραμένει υψηλός, αλλά και εδώ αρχίζει ίσως να διαφαίνεται μια μείωση των θανάτων τις τελευταίες ημέρες. Αυτό είπατε. Αλήθεια, από πού φαίνεται αυτό? Μήπως από τα διαγράμματα που θα αναρτήσουμε φαίνεται κάτι τέτοιο? Επειδή μπήκαμε με 60 τον Ιανουάριο, βγήκαμε με 115 και κειμενόμαστε το Φεβρουάριο μεταξύ 110 και 90. Γι' αυτό λοιπόν. Βέβαια, πρέπει να ομολογήσουμε ότι όλη η πρεμούρα των προηγούμενων ημερών, προκειμένου να κρύψουμε τους θανάτους, δεν μας θάνουν δηλαδή αυτοί που θάβουμε καθημερινά, πρέπει να θάψουμε και το γεγονός ότι τους θάβουμε. Όλη αυτή η πρεμούρα λοιπόν φαίνεται ότι είχε αποτέλεσμα. Οι θάνατοι ως διαμαγείας μέσα σε λίγα 24 ώρα μειώθηκαν 30%. Βέβαια, όσοι δουλεύουν στον ΕΟΔΗ ξέρουν με ποιο τρόπο μειώθηκαν. Αρκεί να θελήσουν ή να αποφασίσουν κάποια στιγμή να μιλήσουν. Αλλά για να θυμηθούμε πως τρώθηκε το χαλί μέχρι να καταλήξουμε να έχουμε την επίσημη άνωθεν πιο άνωθεν παρέμβαση δεν υπάρχει. Φάση πρώτη στο παρασκήνιο. Κάντε κάτι να μη φαίνονται οι θάνατοι. Φάση δεύτερη. Επέμβαση γυαλιστερού επίπεδου που λένε και κάποιοι στον ΕΟΔΗ. Κάνουμε υπερκαταγραφή θανάτων. Κακώς την κάνουμε. Το σύστημα καταγραφής πρέπει να αλλάξει. Προσοχή. Δεν λέμε εδώ και τώρα, αλλά το πάμε λαού-λαού. Φάση τρίτη. Τα ΜΜΕ με ένα στόμα και μια φωνή ρωτούν εν αγωνίως. Κύριε καθηγητά, γιατί δεν μειώνονται οι θάνατοι? Φάση τέταρτη.
Το ιερατείο σύστημα επιδίδεται σε ερμηνείες που αν τις έδινε εξεταζόμενος δεν θα έπαιρνε καν πτυχίο ιατρικής. Επειδή όμως απαντούν καθηγηταράδες και όχι αστεία, δεν υπάρχει πρόβλημα, θα το καταπιούμε αμάσιτο. Φάση 5. Αφού στρώθηκε ο δρόμος, έρχεται το βαρύ πυροβολικό των άνωθεν παρεμβάσεων. Ωστόσο, επισήμως, δεν δηλώνεται ότι από εδώ και στο εξής θα γίνεται υποκαταγραφή, ενώ θα γίνεται, αρκούμαστε να δηλώσουμε ότι ναι, μεν κάνουμε υπερκαταγραφή, άλλες χώρες δεν το κάνουν, θα συστήσουμε και στους διεθνείς οργανισμούς ότι ίσως πρέπει να αλλάξει γενικά το σύστημα καταγραφής. Αλλά μέχρι τότε θα συνεχίσουμε όπως και πριν αυτό, για να μην δώσουμε λαβή σε σχόλια ότι έγιναν παρεμβάσεις, λες και δεν καταλάβαμε. Παρόλο λοιπόν που το θέμα της απόδοσης θανάτων από COVID σε ανθρώπους με χρόνια υποκείμενα νοσήματα ή χρόνιους παράγοντες κινδύνου έχει λήξει διεθνώς, στο εσωτερικό σύστημα διαχείρισης επιμένουν να αυτοσχεδιάζουν για να κρύψουν όσα δεν κρύβονται. Ακόμη και ρισκάροντας να αποδειχθεί ακόμη χειρότερο και από τους ίδιους αρνητές της νόσου. Αυτό επιχειρείται με κάθε θυσία, επειδή προέχει προσπάθεια απεμπόλυσης ευθύνης για χιλιάδες θανάτους που θα μπορούσαν να είχαν αποφευκτεί. Υπάρχει βέβαια και κάτι άλλο. Θέτουν εκτός κάθε ευρωπαϊκού και παγκόσμιου πρωτοκόλου ζήτημα επανεξέτασης, ελέγχου και αναθεώρησης της καταγραφής του αριθμού των θανάτων από COVID λόγω άλλων υποκείμενων νοσημάτων. Άσχετα βέβαια από το γεγονός ότι αφού τα άλλα νοσήματα από τα οποία έπασχαν ήταν αντιμετωπίσιμα, σε αντίθεση με την COVID που δεν ήταν, οι άνθρωποι αυτοί θα ζούσαν αν δεν είχαν νοσήσει από την COVID. Υπάρχει και κάτι επιπλέον. Αυτό που βγαίνει από τα λεγόμενα του Προέδρου του ΕΟΔΗ στη συνέντευξή του όταν μίλησε περί αναδρομικότητας. Τι δεν καταλάβατε? Όπου δεν αρκεί το ακαταδίωκτο, υπάρχει η αλλαγή του τρόπου καταγραφής, η οποία θα μπορεί να ισχύσει και αναδρομικά. Διαβάζεται κι αλλιώς. Η υποκαταγραφή καταλύτης για την αποφυγή απόδοσης ένομων ευθυνών στο μέλλον. Κοινώς των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Έβδομη ατάκα σας, ζούμε εδώ, έτσι είπε η κυρία Παπαευαγγέλου, ανάμεσά σας και κατανοούμε την κόπωση όλων. Αυτό για να είναι, το είπατε για να είναι. Κατέβηκαν οι θεοί από τον Όλυμπο. Μόνο και μόνο γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε ευγνώμονες. Όγδον. Είπατε, έχουμε πολλές φορές επισημάνει ότι ο ιός θα βρει τους ανεμβολίες τους και θα τους μολύνει. Βεβαίως έτσι θα γίνει, δεδομένου ότι έχει ειδικό σύστημα αναγνώρισης ο ιός. Πρόκειται για εξελιγμένο ιό που διαθέτει ειδικό σύστημα ανίχνευσης και ανάγνωσης από το κινητό του QR code. Αναγνωρίζει δηλαδή ο ιός τους εμβολιασμένους και δεν τους πλησιάζει καν. Ένατον, είπατε. Είναι προφανώς βέβαια ότι περνάμε σε μια φάση όπου θα πρέπει να μάθουμε να συνυπάρχουμε με τον ιό, να κυκλοφορεί ανάμεσά μας και που ο καθένας από εμάς θα πρέπει να παίρνει τις αποφάσεις του σχετικά με το πόσο αποδέχεται την έκθεσή του σε αυτόν. Αν αυτό δεν είναι η πλήρης εφαρμογή της ανοσίας της αγέλης, τότε τι είναι ή μάλλον ποιος άλλος καλύτερος τρόπος υπάρχει για να την εφαρμόσει κανείς? Δηλαδή είναι θέμα αποδοχής να εκτεθεί κανείς ή όχι στον ιό? Να αποδεχτεί κανείς ή όχι να αρρωστήσει από μια βαριά αρρώστια για την οποία δεν υπάρχει θεραπεία, τώρα πλέον δεν υπάρχουν και μεθ, από την οποία ξέρει ότι το πιθανότερο είναι να πεθάνει? Μπάζουμε από το παράθυρο του Overton βέβαια. Το ζήτημα της ατομικής ευθύνης που μέχρι τώρα το περιορίζαμε στην επιλογή του ατόμου μόνο όσον αφορά τα περιοριστικά μέτρα και τις συστάσεις των λεγόμενων ειδικών. Με άλλα λόγια, εμείς σαν πολιτεία νύπτουμε τα σχήρας μας και αυτό ως μέτρων δικής μας προστασίας όχι από τον κορονοϊό αλλά από την απόδοση ευθυνών που έχουμε έτσι και αλλιώς εκ του συντάγματος πέρα από τον κώδικα της ηθικής. Είναι ζήτημα αποδοχής του ατόμου για να νοσήσει, αν νοσήσει, ή υποχρέωση της πολιτείας να προστατεύσει το άτομο και την κοινότητα. Και τέλος δέκατον σημείο, ο καθένας από εμάς, είπατε, μπορεί να επιλέξει ανάλογα με το βαθμό προστασίας που επιθυμεί και φυσικά ανάλογα και με το επιδημιολογικό φορτίο της περιοχής που ζει, αν θα χρησιμοποιήσει για την προστασία του μια μάσκα υφασμάτινη, μια μάσκα χειρουργική ή μια KN95 υψηλής προστασίας. Προφανώς έχετε πλήρη επίγνωση προς τα που οδηγείτε τα πράγματα, χωρίς να έχετε καμία απολύτως αναστολή και χωρίς να κρατάτε τα προσχήματα. Τόσο πολύ
έχετε αποθρασινθεί. Τώρα καταργείτε και τη μάσκα. Πολύ καλά. Πάντως να ξέρετε ότι αυτό που επιχειρείτε με την ανοσία της αγέλης, να σύρε την κοινωνία στο να συνηθίσει να ζει όπως λέτε με τον ιό, ισοδυναμεί με το να λέτε ότι πρέπει να συνηθίσει να ζει και με τους θανάτους. Και από ό,τι φαίνεται με την υποκαταγραφή που ετοιμάζετε, έχετε ήδη σχεδιάσει πλέον το πλαίσιο της στρατηγικής σας. Εδώ είμαστε, θα τα ξαναπούμε.